έκανε στο μαθητικό όμιλο Καλογρέζας το 1965. Το 1968 αγωνίστηκε στην ερασιτεχνική ομάδα της ΑΕΚ και την επόμενη χρονιά αρχίζει την επαγγελματική του καριέρα στον Ίκαρο Αθήνας. Ο στρατός τον φέρνει στην Τρίπολη, όπου ριζώνει και δημιουργεί την οικογένειά του και με τη φανέλα του Παναρκαδικού αγωνίζεται μέχρι το 1979 σε περίπου 250 αγώνες. Μετά από ένα τραυματισμό αρχίζει την προπολιτική του καριέρα στην Δόξα Μεγαλόπολης για να ακολουθήσουν Αστέρας, ΑΕΚ Τρίπολης, ΑΕΤ και Πανθυριατικός. Εδώ και 14 χρόνια μαζί με τον παλιό του συμπαίκτη Τρίφωνα Δράνη έχουν την Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Ελπίδας, με την οποία έχουν γνωρίσει πάρα πολλές επιτυχίες τόσο στο ποδόσφαιρο σάλας με κατακτήσεις πανελληνίων πρωταθλημάτων, όσο και στο παιδικό πρωτάθλημα της ΕΤΣ Αρκαδίας. Το γονίδιό του θα το μεταβιβάσει σίγουρα στον εγγονό του τον Θόδωρο. Παρακαλώ, υποδεχτείτε τον Θόδωρο Μαρκόπουλο. Για την απονομή παρακαλούμε τον πρόεδρο της ΕΤΣ Λαγκωνίας, τον κύριο Καρά. Παραστάθηκε η οικογένειά μου, την οποία την ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και εσάς όλους.